Γεια σας. Γεια σας, καλησπέρα. Είμαι ο Γιώργος. Εγώ είμαι ο Δημήτρης. Δουλεύουμε στο Rooster, στην Barbershop, στην Αθήνα, στο Σαμπελόκηπος. Σήμερα θα μιλήσουμε για 5 τρόπους στους οποίους θα περιποιηθούμε τον εαυτό μας και θα βγάλουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα μας δημιουργήσει ευχαρίστηση και θα μας διώξει λίγο από αυτή τη ρουτίνα της καραντίνας. Θα έχουμε κάτι να γελάσουμε με το αποτέλεσμα μετά. Και λίγο με εμάς. Ένα βασικό tip πριν να αρχίσουμε να κάνουμε οτιδήποτε που αφορά το κούρεμα είναι το να έχουμε λουσμένα μαλλιά καθαρά, να τα έχουμε λούσει και να μην έχουν κάτι επάνω, κάποιο προϊόν και κατά προτίμηση να είναι στεγνωμένα στη φυσική τους μορφή. Ναι. Θα μιλήσουμε στο δεύτερο tip αυτό. Ναι. Αφού λούσουμε τα μαλλιά, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν τα λούσουμε τόσο συχνά τώρα στην καραντίνα που είμαστε, αφού λύσουμε τα μαλλιά, το δεύτερο tip είναι να τα στεγνώσουμε όλα προς τα κάτω, να δημιουργήσουμε μια φυσικότητα για να δούμε πώς κάθονται τα μαλλιά μας, ειδικά για το κούρεμα που θέλουμε να πειράξουμε μόνο στο πλάι, γιατί αυτό εδώ το σημείο είναι που μας νευριάζει σε όλους τους άντρες. Καλό θα είναι να μην χρησιμοποιήσουμε ούτε χτένα στο στέγνωμα, ένα απλό φύσιγμα με το πιστολάκι ώστε να στρώσουν όλα τα μαλλιά προς τα κάτω. Πάμε στο τρίτο tip, το οποίο είναι να βάλουμε μία σκάλα στην οποία δεν θα κουρέψουμε τόσο έντονα, διότι, Γιώργο, Για να μην έχουμε δυσάρεστα αποτελέσματα και δεν διορθώνονται τώρα καλό ένα νούμερο είναι να βάλουμε 9 χιλιοστά περίπου, δηλαδή είναι περίπου το 3 νούμερο. Κάθε σκάλα και κάθε μηχανή είναι διαφορετική. Τώρα ο καθένας το υπολογίζει με τα νούμερα αυτά, θα λέει ή 9 χιλιοστά και πάνω ή 3 νούμερο. Κάτι τέτοιο θα λέει. Ναι, να αφήσει 1,5 πόντο περίπου ένα μαλλιά στα πλάγια. Να έχουμε περιθώρια. Και γενικότερα η καλύτερη συμβουλή είναι ότι όταν θέλουμε να κουρέψουμε το πλάι, θα πρέπει ανάλογα με τη μηχανή, ας πούμε εμείς επειδή είμαστε επαγγελματίες, έχουμε αυτή τη μηχανή, έχουμε τη wall. Εσείς μπορείτε να έχετε μια άλλη συμβατική, στην οποία θα επιλέξετε πάντα τη μεγαλύτερη σκάλα που υπάρχει για να έχουμε για ένα πιο βήμα. Save αποτέλεσμα. Ξέρω εγώ. Να δείξουμε πώς θα το κάνουμε, Γιώργο. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, παίρνουμε τη σκάλα, τη μεγαλύτερη ας πούμε που θεωρούμε. Αυτή που θα χρησιμοποιήσουμε. Ακριβώς. Θα ακουμπήσουμε τη μηχανή στα πλάγια. Ναι, κάπως έτσι. Εδώ. Ακριβώς. Και θα ανεβαίνουμε αργά και περίπου στην άκρη του φρυδιού, μόλις φτάσει το κοπτικό της μηχανής, θα αρχίσουμε να τραβάμε προς τα έξω. Δεν ξέρω, εδώ. Θα φαίνεται λίγο καλύτερα. Δεν καλά φαίνεται. Και πιο κοντά μου, θες πήγαινα. Μου τραβάει και λίγο τα μαλλιά γιατί δεν κουμπώνει. Έμει γι' αυτό. Και τραβάμε προς τα έξω. Και όσο πάμε πίσω, κατεβαίνουμε σιγά σιγά. Δηλαδή. Να κατέβουμε προς τα γάτα, να μην ανέβουμε πολύ ψηλά σε αυτό το σημείο. Να βάλουν ένα σημείο να καταλάβουνε. Ναι, βάλε. Λοιπόν, μόλις περάσουμε εδώ πέρα, θα έχουμε 2 δάχτυλα θα πάρουμε. Στο σημείο εδώ. Μόλις πάμε πίσω από το αυτή, ακριβώς πίσω από το αυτή, θα πρέπει να ξεκινήσουμε να κατεβαίνουμε, δηλαδή να ξεκινήσουμε από εδώ και να ανεβαίνουμε σταδιακά και να βγαίνουμε, διότι αν συνεχίσουμε με την ίδια φορά όπως το μπροστά από τα αυτή, θα αναγκαστούμε να πάρουμε μέχρι πάνω και δεν κολακεύει και δεν φαίνεται ωραίο στο προφίλ. Οπότε για να κάνουμε έτσι λίγο μια καλύτερη δουλειά, καλό θα είναι να πάρουμε λίγο εδώ πέρα και να βγαίνουμε για να έχουμε ένα πιο ωραίο αποτέλεσμα. Και πιο ασφαλές πάντα. Αυτό είναι το 3 tip. Πάμε στο 4. Πάμε 4. Τώρα μιλούσαμε για το κούρεμα στο οποίο θέλουμε να πάρουμε μόνο τα πλάγια και να αφήσουμε τα πάνω λίγο πιο φυσικά για να μην κάνουμε κάποια όχι καλή δουλειά και γιατί μπορεί να τα χαλάσουμε. Και σε 20... Να τα κοντίνουμε πάρα πολύ. Ναι, και σε 20 μέρες ευελπιστούμε να ξαναπιάσουμε δουλειά και να ξαναέρθουμε και πάλι να. Και να ξαναέρθετε πάλι για να σας κουρέψουμε και να έχουμε πάλι ωραίο αποτέλεσμα. Οπότε όλα αυτά τα tips, τα 3 τα πρώτα, ήταν για την περιποίηση στο πλάι, επειδή μας νευριάζει πάρα πολύ. Για πες για το 4. Σε περίπτωση που θέλει κάποιος να τα πάρει κοντά αρκετά τα μαλλιά του, μπορεί να βάλει ένα μεγάλο νούμερο, όπως είπαμε 3, και απλά να τα πάρει όλα. Και αν θέλει μετά, στα πλάγια, μπορεί να πάρει λίγο πιο κοντά αυτό εδώ το κομμάτι. Να βάλει, ξέρω εγώ, από 9 χιλιοστά να βάλει 6 χιλιοστά. Είναι μια καλή διαφορά. Να μην το παρακάνει με τη διαφορά, γιατί
Εντάξει, δεν νομίζω να βγει ένα τόσο τέλειο αποτέλεσμα. Δηλαδή, αυτό που θέλει να πει ο Γιώργος είναι ναι. το εξής. Είναι ότι καλό είναι να βάλουμε τη μεγαλύτερη σκάλα, γιατί η αλήθεια είναι ότι άμα κόψουμε τα πάνω, άμα γίνει το κακό, ας πούμε, δεν έρχεται πάλι πίσω, να βάλουμε τη μεγαλύτερη σκάλα, στην οποία θα μας βοηθήσει μετά να κάνουμε μια διαβάθμιση πιο ασφαλή. Δηλαδή, άμα βάλεις 9 πάνω ή άμα βάλεις 12, εγώ θα έλεγα να βάλεις και 12 καλό είναι, και ναι. 15 χιλιοστά και στο πλάι να βάλεις, ας πούμε, να πέσεις στο λίγο πλάι πιο λίγο πιο χαμηλά. Δηλαδή, να κάνεις, άμα βάλεις πάνω 15, να βάλεις εδώ πέρα 12 και άμα θες μετά λίγο χαμηλά να βάλεις 9 στα δύο δάχτυλα που είπαμε και πριν. Να γίνει μεγαλύτερη διαβάθμιση. Ακριβώς. Οπότε να έχεις ένα μπάσκατ, απλά να μην είναι τόσο κοντό και, ναι, και να μην φαίνεται τόσο σαν γλόμπος όλο. Να έχει μια διαβάθμιση και να φαίνεται πιο ωραίο το κρανίο. Αυτό. Τώρα πάμε στο νούμερο 5. Νούμερο 5 είναι κάτι που καίει όλους τους άντρες. Είναι το μουσι. Βρέθε εδώ Γιώργο. Βλέπετε τον Δημήτρη πως έχει καταντήσει. Ωραία. Το μουσι, εντάξει, για εμένα τουλάχιστον δεν είναι τόσο θέμα. Δηλαδή δεν έχω τόσο πολύ μουσι και ούτε αφήνω μουσι γενικά. Εγώ βάζω ένα, το παίρνω όλο, 3 χιλιοστά δηλαδή. Και μετά σβήνω εδώ πέρα με λίγο μισό ή ανοιχτό, ανάλογα κάθε μηχανή, ανοιχτό είναι ανοιχτό και κλειστό. Ανοιχτό μετά το ένα λίγο. Λίγο, γιατί εδώ πέρα συνήθως τουλάχιστον εμένα μου βγαίνουν πιο έντονα. Και σβήνω και με λίγο μηδέν της μηχανής χαμηλά, δεν κάνω γραμμές γενικά, δεν μου αρέσουν πολύ οι γραμμές. Και καθαρίζω και λίγο τα μάγουλα αρκετά ψηλά, δηλαδή να μην κατέβει πολύ. Ναι, ναι, πολύ σωστό αυτό. Και εγώ σχεδόν μπορούμε, αν παίρνουμε με ένα με τρία χιλιοστά, μπορούμε να τα αφήσουμε και έτσι να μην τα πάρουμε καθόλου, ξέρω εγώ. Να είναι απλά ένα πέρασμα με το ένα. Ναι, κατάλαβα. Από το να κάνουμε γραμμές και να τα χαλάσουμε τελείως. Σωστό. Και να μην είναι ωραία. Άμα υπάρχει... Και μετά μπορούμε να βγούμε έξω. Άμα υπάρχει ένα μήκος σαν το δικό μας που δεν θέλουμε και πάρα πολύ να αφαιρέσουμε όγκο, δηλαδή θέλουμε να κρατήσουμε μήκος, απλά θέλουμε να είναι λίγο πιο περιποιημένο, μπορούμε να βάλουμε τη σκάλα στην οποία, ας πούμε, μπορεί να είναι η μεγαλύτερη σκάλα. Μπορεί αυτό να που βάλαμε στο 12, στα μαλλιά μας. Ή μπορεί να είναι και λίγο πιο μακρύ, στο 12-15, δεν ξέρω. Και να ξεκινήσουμε με ένα tip το οποίο θα είναι λίγο πιο ασφαλή για να μην κόψει το μουσι πάρα πολύ. Αφού βάλεις την σκάλα 12 ή 15, θα μπορείς να πάρεις από εδώ από το σημείο, να κατέβεις και να βγεις. Να κατέβεις και εδώ να βγεις. Σε αυτό εδώ περίπου το σημείο, μόλις αρχίζει το μουστάκι και κάτω από τα αυτή, θα αρχίσουμε σιγά σιγά να βγαίνουμε. Ωραία, ναι, πολύ σωστό αυτό που είπες. Γιατί δεν φαίνονταν πριν έτσι. Ναι, ναι. Θα αρχίσουμε να βγαίνουμε εδώ πέρα, όπως είπε ο Γιώργος, πολύ σωστά, για να βάζουμε σημάδια, για να ξέρουμε ακριβώς πού κάνουμε και τι. Και καθώς κατεβαίνουμε, αν έχουμε και πιο μεγάλη σκάλα, θα μπορούμε να κατέβουμε πάλι το ίδιο για να πάρουμε λίγο τα σημεία αυτά εδώ πέρα. Όπως και το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και στο σημείο από κάτω, να πάρουμε λίγο τα σημεία εδώ πέρα. Και άμα θέλουμε να φαίνεται πιο περιποιημένο, αφού κάνουμε όλα αυτά, σίγουρα στο μουστάκι θα βάλουμε μια πιο μικρή σκάλα που θα την πάμε προς τα κάτω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι, Γιώργο. Καλά, δεν λέω. Γιατί αν τα παίρνετε προς τα πάνω, τα παίρνετε πιο. Θα τα πάρει τελείως. Σε αποτέλεσμα. Τα παίρνει πιο αυστηρά. Ακριβώς. Και αφού πάρουμε το μουστάκι, μετά, άμα θέλουμε να κάνουμε κάποιες γραμμές, δεν χρειάζεται να κάνουμε γραμμές ακριβώς, γιατί μόνοι μας είναι δύσκολο να το κάνουμε. Μπορούμε να καθαρίσουμε τα μάγουλα, όπως είπε και ο Γιώργος πριν, λίγο εδώ πέρα, λίγο εδώ. Και λίγο από κάτω να καθαρίσουμε, αλλά να μην ανέβουμε ούτε εδώ πολύ, ούτε να κατέβουμε εδώ πολύ, γιατί μετά θα φαίνεται λες και το έχεις φορέσει το μουσι, όχι ότι είναι φυσικό. Και αυτό είναι πολύ λάθος γενικά. Ναι. Αυτά είναι τα τύπου που έχουμε για να σας προτείνουμε. Καλό είναι να πλένουμε τα χέρια μας, να πλένουμε τα μαλλιά μας, να πλένουμε τα μουσια μας, γενικότερα να είμαστε καθαροί και να προστατευτούμε από τον ιό. Να μένουμε σπίτι. Είναι πολύ σημαντικό.
να μην έρχεται κόσμο στο σπίτι να μας κουρεύει ή να μην πηγαίνουμε εμείς να κουρεύουμε. Εμείς να πούμε είμαστε γείτονες, γι' αυτό είμαστε μαζί μας. Εντάξει, άσε μας, είμαστε μία πόρτα. Είμαστε μία πόρτα εδώ με το αδερφάκι. Αλλά το θέμα είναι να μένουμε σπίτι και να μην κουρεύουμε ένα τον άλλον τώρα. Κάντε υπομονή 20 μέρες. Και όσοι μπορούν να κάνουν υπομονή να μην κουρευτούν, να μην κουρευτούν για να έχουμε μαλλιά να δουλέψουμε μόλις. Ακριβώς. Γιατί έχουμε πάρα πολύ διάθεση. Και έρχονται και καινούργια πράγματα. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτά από εμάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Περιμένουμε πώς και πώς να τα πούμε στο μαγαζί μας. Γεια σας. Γεια σας.